Λοιπόν, καλησπέρα. Έκτακτο live. Εντάξει, τελειώσαμε με το παραμύθι του Ευαγγελισμού. Εσείς τελειώσατε. Εγώ δεν τελειώσα. Εγώ μόλις έχω αρχίσει με τον Ευαγγελισμό, έτσι. Α, σημειωτέων ότι ο Συγγελέας ακόμα να με καλέσει. Έτσι, ούτε εδώ. Πάλι εγώ θα πάω σε αυτόν. Πάλι το ίδιο θα γίνει. Μας έμεινε μόνο η κυρία Ιωάννα Μάνδρου στο Sky. Μου έστειλαν ένα απόσπασμα από εκεί σε μια κομπή στο Sky για την, με την κυρία Μάνδρου, η οποία το τερμάτσι λέει, και μάλιστα ενταγμένο αυτό που είπε μέσα στο κύκλωμα με τα ψευδή πισωπητικά εμβολιασμού. Είναι, λέει, και δυσολυνός, λέει, στον Ευαγγελισμό. Εδώ έχουμε, λέει, ηθική αυτουργία σε αυτοκτονία. Η γυναίκα είναι και δικαστική συντάκτρια, έτσι, και είναι πανάσχετη. Ηθική αυτουργία σε αυτοκτονία, την οποία την διέπραξε ποιος? Οι γιατροί. Ώστε εγώ είμαι ηθικός αυτουργός σε αυτοκτονία που διέπραξαν οι γιατροί σε βάρος Αντιγόνης? Το τερματίσατε, κύριε Μάνδρου. Εντάξει. Με εσάς με ένα εξώδικο, όπως τον κύριο Χατζηνικολάου θα πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, και ακόμα δεν τελειώσαμε. Γιατί αφού το γυρίζουμε πίσω πάλι στο ότι παρότρινα την Αντιγόνη να μην διασυλληνωθεί, μήπως είναι η ώρα να βγάλουμε τα μηνύματα της Αντιγόνης στον αδελφό της και στον σύζυγο? Θα σας πάρουν τηλέφωνο, Αλέξανδρα, εσένα και το Μάκη, τον αδελφό. Θα σας πάρουν τηλέφωνο για διασωλήνωση. Προσέξτε, θα πείτε όχι. Το κατάλαβες? Θα πείτε όχι. Με πήραν. Δεν πιστεύω να με πούλησες. Όχι, θα πεις. Η Αντιγόνη τους είπε να πούν όχι. Περιμένετε. Και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Για να δούμε τελικά με την υπογραφή τίνος διασωληνώθηκε η Αντιγόνη. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πραγματικές εκθέσεις. Πάμε. Χριστίνα. Η Χριστίνα. Στη Δράμα. Τα διαβάσατε. Τα διαβάσατε για τη Χριστίνα. Και ξέρετε τι άρχισαν να λένε από εδώ και από εκεί, ότι είναι ανύπαρκτο πρόσωπο. Το έβαλε το κεφάλι μου. Το έχουν πει και άλλες φορές αυτό. Ώστε εγώ κατηγορώ νοσοκομεία, τον ΕΟΔΗ, γιατρούς, νοσηλευτές, με φανταστικές ιστορίες. Και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό. Το λένε όμως και αυτό. Λοιπόν, η Χριστίνα Σαμψονίδου, από το μικροχώρι Δράμας, αφού το θέλατε. Άλλωστε τώρα θα, μετά το live, θα στείλω έγγραφο για λογαριασμό της Χριστίνας, εισαγγελία Δράμας. Πάμε από την αρχή, για να καταλάβετε πού το έφτασαν. Η Χριστίνα είναι τιμόγενη. Η Χριστίνα πάσχει από δισκοκύλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι γιατροί της είπαν ότι επουδενή θα έχει φυσιολογική γένα και ότι πρέπει να γεννήσει με κεσαρική, οπωσδήποτε. Γιατί τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή της με μια φυσιολογική γένα. Έτσι λοιπόν η Χριστίνα μας, 31 ετών, του 90, γεννηθήσα, πηγαίνει στη Δράμα, στο νοσοκομείο της Δράμας, ώστε το ξαναβρίσκω πάλι στο δρόμο μου, υπό άλλες συνθήκες, αλλά πολύ πολύ σχετικές. Εκεί η μεθ COVID τελείωσε. Βρίσκω λοιπόν πάλι τη Δράμα, στην οποία πηγαίνει η Χριστίνα τη Δευτέρα το πρωί για εξετάσεις. Τη Δευτέρα αυτή εδώ. Κάνει εξετάσεις και βεβαίως COVID έχουμε, πανδημία, τεστ. Κάνει rapid test, αρνητικό. Της παίρνουν και δείγμα για μοριακό. Και κλείνω ραντεβού για την Κεσαρική, για την Τρίτη 7:30 το πρωί.
πηγαίνει η Χριστίνα την Τρίτη το πρωί 7:30 στο νοσοκομείο. Εκεί δεν έχει βγει ακόμα το μοριακό, υπήρχε το ράπιτο αρνητικό, προχωράνε στην προετοιμασία της γέννας, ετοιμάζουν την Χριστίνα, τη συνδέουν με τον καρδιοτοκογράφο, ώστε εκεί που είναι όλα έτοιμα για την κεσαρική, μπουκάει ένας τύπος, μια τύπισσα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, δεν θυμάμαι τι μου είπε η Χριστίνα, μικρή σημασία έχει, μπουκάρει κάποιος μέσα, εν εξάλλου καταστάσει, σαν να βρήκανε βόμβα στο νοσοκομείο, διώξτε την, είναι θετική. Μαύρος θάνατος. Προσέξτε, διώξτε την. Και την έδιωξαν. Παιδιά, την έδιωξαν. Δεν την κράτησαν, έστωσε από μόνος αυτή την θετική στο φοβερό ιό, αλλά την έστειλαν σπίτι της. Σημειωτέων ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη γέννα, τη φυσιολογική που δεν πρέπει να γίνει, όπως είπαμε, είναι η επόμενη, η Τρίτη που μας έρχεται. Τη μέρα μου σήμερα, Πέμπτη. Κάθε λεπτό που περνάει, η Χριστίνα είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο ο οποίος μπορεί να είναι και θανάσιμος. Έτσι. Τη στέλνει πως σπίτι, ούτε καν σε απομόνωση, σε κάποιο δωμάτιο, την έχουν υπό την επίβλεψή τους. Όχι, τράβα σπίτι. Και τι θα γίνει άμα σπάσουν τα νερά, ρωτά έντρομη η Χριστίνα. Τότε λέει θα... Δεν θα έρθει σε εμάς. Θα πας στην Θεσσαλονίκη ή στο Ιπποκράτιο ή στο Παπαγεωργείο, όποιο εφημερεύει όταν θα σπάσουν το νερά. Και πώς θα γίνει αυτό, βρε παιδιά? Θα στείλουν ασθενοφόρο, λέει, ΕΚΑΒ από τη Θεσσαλονίκη να κάνει τα χιλιόμετρα αυτά, να την παραλάβει. Έχω σπάσει στο μεταξύ τα νερά, έτσι. Ετοιμάζει δηλαδή μια γέννα, η οποία δεν πρέπει να γίνει έτσι. Έχω σπάσει τα νερά και περιμένουμε το ασθενοφόρο από τη Θεσσαλονίκη, της λένε από τη Δράμα. Τα ακούτε, τα καταλαβαίνετε τώρα αυτά που σας λέω, έτσι. Και είμαστε στην αρχή. Πάλι καλά που έτσι είπα να φωνάξει ασθενοφόρο από τον Ευαγγελισμό. Θα σε πάει στο Ιπποκράτιο ή στο Παπαγεωργείο. Στους δρόμους, εκεί με τα χιλιόμετρα, το ασθενοφόρο, έτσι. Οι άλλοι μέσα με σπασμένα νερά, με τη δισκοκύλη. Καλά πάμε. Ακούστε. Φεύγει η Χριστίνα και πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο, εξαιρετικό από ό,τι είδα και από πολύ γνωστό εργαστήριο. Αξιόπιστο εργαστήριο. Και κάνει μοριακό τεστ. Και βγαίνει το αποτέλεσμα. Μαντέψτε, το έχετε διαβάσει. Όσοι δεν έχετε δει τις δημοσιεύσεις, το ακούτε τώρα. Αρνητικό. Το δημοσίευσα χθες, το ανέβασα το μοριακό. Αρνητικό. Εν τω μεταξύ παίρνει τηλέφωνο. Το μοριακό τεστ, το αρνητικό το έχουμε, το έχει δει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Και ενώ το αρνητικό τεστ το έχει δει όλη η Ελλάδα, το θετικό, το αποτιθέμενο της Δράμας, δεν το έχει δει ούτε η Χριστίνα. Περιμένετε, έχει συνέχεια. Την καλούνται τον Εωδή. Αλίμονο. Ετοιμόγενη, την οποία τι τη ρώτησαν το πρώτο πράγμα. Δεν τη ρώτησαν πονάει, δεν τη ρώτησαν... Όχι. Έχει συμβολιαστεί. Αυτό τους ενδιαφέρει. Σου λέει λοιπόν, ετοιμόγενη ανεβολίαστη, νομίζω ότι σκέφτηκαν ότι πρέπει είναι. Είδα τι συμβαίνει. Είδα τι παθαίνει κάποιος όταν δεν εμβολιάζεται. Σε εσάς, σε εγγύους απευθυνόμαστε. Είδατε. Να τι παθαίνει κάποιος. Κάποια γυναίκα που έχει φτάσει το μήνα της και δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτό δεν είναι το κίνητρο. Καταλαβαίνω εγώ. Και την παράτσα στη μοίρα της, έτσι. Στο έλεος του Θεού. Την καλούνται τον Εωδή. Εδώ να δείτε τώρα. Γεια σας.
Οικία Σαψονίτων, μάλιστα, τον Εωδή, ναι, είστε σε καραντίνα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πάρει πουθενά. Ναι, ξέρετε, γεννάω. Ναι, αλλά τι θα γίνει με αυτό, πώς θα πάω εκεί. Στην Δράμα δεν με δέχονται. Δεν σας δέχονται. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη θα πάτε. Αλλά δεν μπορεί να σας πάει κανείς εκεί. Απαγορεύεται. Πρέπει να φωνάξετε ασθενοφόρο. Μα θα έχουν σπάσει τα νερά μου. Να περιμένω το ασθενοφόρο Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν μπορεί να σας πάει κανείς. Ο άντρας φυσικά είναι σε καραντίνα. Δεν μπορεί να σας πάει. Βέβαια. Θα διασπείρουν τον ιό, το φωνικό, παντού. Με το αυτοκίνητο. Από την εξάτμιση φεύγει ο ιός από τον θετικό. Διαχέεται στο αυτοκίνητο, πάει στη μηχανή, βγαίνει την εξάτμιση, φεύγει ο καπνός, πάνω Θεσσαλονίκη, φτάνει στο Λευκό Πύργο, πάει τους κάτω τους Θεσσαλονικής, από την Χριστίνα. Αλλά ξέρετε, τις λένε, το Ιπποκράτιο ή το Παπαγεωργίου δεν θα σας δεχτεί. Γιατί το μοριακό τεστ αυτό το αρνητικό δεν το δεχόμαστε. Όπαλε, το αρνητικό τεστ αυτό είναι από ιδιωτικό εργαστήριο. Δεν τους λέτε ψεύτες, απατεώνες. Κυκλοφορούν πολλά τέτοια, λέει, ψεύτικα. Δεν τα δεχόμαστε, μόνο τα νοσοκομιακά. Μόνο τα νοσοκομιακά. Εν τω μεταξύ, κάθεστε. Κάθεστε. Ελπίζω να κάθεστε. Εν τω μεταξύ, πριν φύγει τη Δράμα, της είπαν ότι αν σπάσουν νερά, Παπαγεωργίου ή Ιπποκράτιο, φωνάζει ασθενοφόρο, θα έρθει το ασθενοφόρο Θεσσαλονίκη, αν υπάρχει και βρεθεί, θα έρθει με την ησυχία του να σε πάρει εσύ, πιες τον καφέ σου, φάει την μπισκοτάκια σου, εντάξει. Πες το άντρα να σου γκαρίσει τα νερά, να μην τα πατήσει και γλιστρήσεις και θα έρθει το ασθενοφόρο κάποια στιγμή, θα σε πάει εκεί πέρα. Αλλά βέβαια τον Ιωδή της είπαν ότι δεν θα τη δεχτούν. Αν δεν σπάσουν, λέει, τα νερά, θα έρθει στη Δευτέρα. Συνεννόηση με τον COVID. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πήραν τηλέφωνο τον COVID. Του λένε, μεγάλε, έχουμε αυτό το θέμα. Τρίτη πρέπει να γίνει Κεσαρική. Δευτέρα δεν την κάνουμε, γιατί την Τρίτη δεν θα... Πώς το βλέπεις, πώς είναι το πρόγραμμά σου. Και τους λέει ο COVID, εντάξει, παιδιά, για σας θα φύγω. Κυριακή βράδυ θα έχω φύγει. Εντάξει. Σίγουρα. Να της το πούμε 100%. Και της το είπαν. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που συνεννοούνται με τον Κρόνιο. Δεν θυμάστε. 1,5 χρόνο τι κάνουν. Συνεννοήσει τον Κρόνιο. Πού θα είναι, πού δεν θα είναι, ποιες ώρες θα είναι, ποιες ώρες δεν θα είναι. Πού θα είναι λιγότερο, πού θα είναι περισσότερο. Δεν κάνουμε. Ακόμα και για τα παιδιά. Ανάλογα με τα κέφια του Κορονοϊού. Πώς είναι αυτή την περίοδο, πώς με τα παιδιά. Πολύ τα γουστάρα αυτή την περίοδο, τα παιδιά θα μεταδίδουν κάρτα. Άλλες φορές, παιδιά, τα βαρέθηκα τα παιδιά. Δεν. Πες στον Τζιόδο να πει ότι έχουν ένα ένζημα στη μύτη και ότι δεν. Εντάξει. Γιατί πρέπει να τους πούμε και κάτι. Ναι, τους θα λέει ο Κορονοϊός. Πες τον Τζιόδρα, εντάξει, το ψάλτη εκεί πέρα. Πες του να πει για ένα ένζημα και καλά ότι δεν. Τότε τους λέμε που το ένζημα. Έλα, ποιος θα θυμάται το ένζημα τώρα. Ποιος θα θυμάται. Εδώ Ελληνού με τον Τζιόδρα και τον Σίψα έλεγαν ότι οι μάσκες είναι μόνο για τους πάσχοντες και ξαφνικά μετά τα γύρισαν 180 μοίρες. Τους είπε κανείς τίποτα. Μόνο εγώ βέβαια. Εντάξει. Ναι. Και μετά πήγαμε στο καταδίκτυο που δεν του σώζει βέβαια αυτό, γιατί είναι άλλα δικήματα. Μια τρύπα στο νερό έκαναν, όπως έκαναν εμένα με τον ευαγγελισμό. Γενικώς τρύπες στο νερό κάνανε, γεμίσει το νερό, η θάλασσα έχουν γεμίσει τρύπες. Λοιπόν, συνεννόηση λοιπόν τον Κορονοϊό. 100% θα έχει
Τώρα για δική, τι να κάνει τεστ τη Δευτέρα, ρωτάω εγώ. Αφού 100% κορονοϊός δεν θα υπάρχει τη Δευτέρα, γιατί να κάνει τεστ, να είχαμε να λέγαμε. Άστο, έλα, πες τους, έλα τη Δευτέρα, θα κάνουμε την, θα έχει φύγει ο κορονοϊός. Γιατί να κάνουμε τεστ, αφού το αποτέλεσμα θα είναι 100% αρνητικό. Να νοσήσει δεν υπάρχει, έτσι, δηλαδή, μέχρι τώρα είμαστε που κρατούσατε. Είμαι θετικός, δεν έχω συμπτώματα, μείνε στο νοσοκομείο προληπτικά. Ε, μείνε στο νοσοκομείο. Γιατί να μείνω προληπτικά, γιατί θα βγάλεις, θα νοσήσεις μέσα σε 7 μέρες, θα νοσήσεις. 100%. Μην ελέγξεις τα γάλατα, έτσι είναι και ο κορονοϊός στο νοσοκομείο. Ανάλογα. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να πούμε, πώς, τι διαχειριζόμαστε. Ε, έτσι. Είναι κορονοϊός με λήξη, με ημερομηνία λήξεως. Και πώς είναι κάτι η βούτυρα που λέει 12, 12, 11 και 31. Ε, κάπως έτσι είναι αυτό. Τους έχει γράψει, τους έχει πει κιόλας ότι Δευτέρα στις 7 και 53 θα έχω φύγει. Και δεν τελειώσαμε ακόμα, είπαμε έτσι. Το μοριακό τεστ λοιπόν δεν τους κάνει. Καταλαβαίνετε παιδιά τώρα τι έγινε εδώ. Πώς ελέγχει η κυβέρνηση τη φοβερή πανδημία, πώς πηγαίνουν χιλιάδες εργαζόμενοι στις δουλειές τους, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, στο ιδιωτικό τομέα. Πώς πηγαίνουν ρε παιδιά, με τεστ δεν πηγαίνουν. Νοσοκομιακά είναι αυτά. Όχι. Άρα, ψεύτικα είναι όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να είναι ψεύτικα. Τα λαμβάνουν, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Αυτό είπαν στη Χριστίνα. Μοριακό τώρα, έτσι, όχι καν, ούτε rapid. Μοριακό, κανονικό μοριακό. Με, πάνω με τους κύκλους και λοιπά, ε. Ναι. Άρα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι εν δυνάμει θετική. Μπορεί να είναι και δηλαδή, τα τεστ, όλα αυτά τα τεστ, self-test, rapid test, ακόμα και τα μοριακά να, πάει, να πάνε εργαζόμενοι από τα ιδιωτικά εργαστήρια. Δεν τα λαμβάνει υπόψη του δηλαδή. Τα λαμβάνει. Τα λαμβάνει. Εδώ γιατί δεν τα λαμβάνει. Που προσέξτε, εκεί είναι για να μπαίνουν έτσι, σε εργασίες, έτσι, να μπαίνουν στο σχολείο, να βγαίνουν στο σχολείο. Εδώ είναι για να κάνει μια κεσαρική μια γυναίκα που αν την κάνει μέχρι την Τρίτη μπορεί να πεθάνει. Εδώ είναι αναξιόπιστο. Και προσέξτε τώρα, δυσφημεί όλα τα ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας. Όλα. Είναι ψεύτες, απατεώνες. Τους θεωρεί απατεώνες. Αυτό δεν λέει. Γιατί τι, δεν λέει ότι δεν είναι, δεν τις είπαν ότι δεν έχουν καλά εργαστήρια. Όχι. Τις είπαν ότι βγάζουν πολλά ψεύτικα, κυκλοφορούν πολλά ψεύτικα τεστ. Και έτσι δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Για όλη τη χώρα όμως και για όλους τους εργασιακούς χώρους και για τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται, τα λαμβάνουν υπόψη τους. Γιατί τα λαμβάνουν υπόψη τους. Άρα, αυτό είναι μια παραδοχή που τεινάζει στον αέρα το αφήγημα της πανδημίας τους. Δεν μπορεί να είναι μοναζικά δικά τους. Αυτό δεν μας διδάσκει η ιστορία της Χριστίνας. Ότι όλο αυτό το σκηνικό με τα self-test, rapid test κλπ. Σε όλους τους εργασιακούς χώρους στη χώρα είναι μούφα. Μούφα. Για να είχαμε να λέγαμε. Δεν ξέρω. Το εργαστήριο αυτό στη Δράμα θα αντιδράσει. Ψεύτες, απατεώνες σου λένε. Όλα τα εργαστήρια τι είναι. Όλα τα εργαστήρια. Όλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Όλα. Σου λέω ψεύτικα παντού. Στον αέρα. Ξεφτυλίζουν όλα τα εργαστήρια. Και μετά λέω ρε παιδιά. Εγώ θυμάμαι. Γιατί έχω καλή μνήμη. Είναι όλα στην μήνυση έτσι. Και θα θυμάστε και πάρα πολλοί από εσάς που με παρακολουθείτε. Όταν τότε είχα βγάλει τις υποθέσεις δράμας πολλές, και θυμάμαι κυρίως εκείνη η ιστορία με τον Χρήστο Καρτάλη,
ο οποίος έφυγε από τη Δράμα στην Αλεξανδρούπολη. Ο Χρήστος τότε είχε βροχίτιδα. Αυτό έλεγαν έξω. Και βέβαια, τη μια στιγμή στην άλλη, βγήκε θετικός. Πώς? Διασωληνώθηκε θετικός και έφυγε για Αλεξανδρούπολη. Πώς? Με τεστ. Τι τεστ? Μοριακό. Πού? Το έστειλαν στην Αλεξανδρούπολη. Θα δείτε, και τώρα εδώ τους λένε ότι εκεί πήγε. Η δε Αλεξανδρούπολη καθυστερούσε, λέει, να το βγάλει. Ξέρετε γιατί? Γιατί το στέλνει έξω, λέει, σε ιδιωτικά εργαστήρια. Είχα πει τότε, τι γίνεται, παιδιά? Δεν έχετε εργαστήρια μέσα στα νοσοκομεία? Ή δεν στέλνετε έξω? Ευκαιρία να κάνετε και δουλίτσα? Το φώναζα. Γιατί τα στέλνετε εσείς που είστε μέσα στα νοσοκομεία που έχετε εργαστήρια? Γιατί στέλνετε το μοριακό? Ο άλλος στη Δράμα περίμενε εκεί διασωληνωμένος να δούμε είναι θετικός ή δεν είναι θετικός. Ε? Πολύ σημαντικό. Μαύρος θάνατος είναι αυτός. Είναι, δεν έχει, τον έχετε, τον έχει το μαύρο θάνατο? Και στείλανε το, με τη ησυχία του το τεστ στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτοί το έστειλαν παραπέρα σε ιδιωτικό εργαστήριο. Και πέναγαν οι ώρες. Φυσικά θετικό βγήκε από το, εκεί αξιόπιστο ιδιωτικό εργαστήριο. Εδώ δεν είναι αξιόπιστο. Εδώ είναι ψεύτες. Και ήταν. Βέβαια, για να κλείσουμε το προς το παρόν. Έτσι, γιατί εκείνη στη μήνυση όλα προχωράνε παράλληλα. Όλο αυτό το τεράστιο όγκο, την ιστορία του Χρήστου Καρτάλη. Πήραμε τον Αττικό φάκελο από τη Δράμα και την Αλεξανδρούπολη. Έχετε ακούσει το παιχνίδι εδώ, παπάς εκεί, παπάς που είναι παπάς? Εμείς το παίξαμε με το τεστ, το μοριακό του Χρήστου. Εδώ το τεστ, εκεί το τεστ, που είναι το τεστ? Πουθενά. Κανένα. Έτσι. Επειδή το είπαν. Το ίδιο και εδώ. Αλλά πριν φτάσουμε τι είπαν για το τεστ, τα νοσοκομιακά είναι αξιόπιστα, ε. Σαν και αυτό λοιπόν του Χρήστου Καρτάλη, το ανύπαρκτο. Πόσα τεστ νοσοκομιακά έχω κάνει αρνητικά από θετικά, θυμάστε? Τα έχω όλα δημοσιεύσει, κάποια δεν είχα δημοσιεύσει και όλα μαζί είναι στη μήνυση. Ε? Θυμάστε το, μην πάμε σε πολλά εργαστήρια στα νοσοκομεία, πάμε στο Αττικό. Σπύρος Πουρνάρας, το εργαστήριο. Καθηγητής μικροβιολογίας. Θυμάστε την ιστορία του Κώστα Βραμίδη? Ε? Στο Τζάνιο. Που πήραν το δίγμα, το έστειλαν στο Μπουρνάρα. Στο νοσοκομείο Αττικών. Ε? Ήταν τότε που ο Κώστα Βραμίδης με το γιο του, τον Δημήτρη, είχαν κανονίσει να φύγει και να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Και ο του θάματος, τελευταία στιγμή, παραμένει εκεί στα νύχια τους, με ένα τεστ θετικό από τον Μπουρνάρα. Από τα αξιόπιστα, τα νοσοκομιακά, τα καλά. Από τα καλά τα τεστ. Από αυτά τα ράφια, από εδώ, τα καλά. Και όταν εγώ γυρνάω και του ζητάω εξηγήσει για το μοριακό τεστ αυτό και του ζητάω δείγμα, κύκλους και τα λοιπά, α, ξέρετε, τελικά ήταν ασθενώς θετικό, δηλαδή αρνητικό. Γιατί για όσους ξέρουν, το πολλαπλασιάσαμε στους 35 κύκλους. Ξέρουμε, κύριε Πουρνάρο, θα πει, ξέρουμε. Καλά, στους 35 εκατομμύρια κύκλους το έκανες, αλλά πάσε τόσο αρνητικό επομένως. Δεν το είπε μόνος του, δεν το ξαναείδε, επειδή εγώ, με το γιο, του ζητήσαμε εξηγήσεις, έτσι. Αυτά είναι τα νοσοκομιακά που λέτε. Τέτοια, ε, τέτοια. Έχω κάνει τα μισά τεστ στα νοσοκομεία αρνητικά, αποθετικά. Το θυμάστε το σπίτι του Καραπιπέρι, ε, στη ΜΕΘ, του Στατικών. Διασωληνωμένος, θετικός. Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο τις διασωληνώσεις, ε. Αντιγόνη Πανταζή, Ευαγγελισμός, εκεί τι έγινε? Εκεί είχε γίνει ήδη διασωληνώση. Θετικός. Ενώ ο ίδιος έλεγε ότι ήταν, του είχαν πει ότι ήταν αρνητικά. Στην οικογένεια είπαν ότι ήταν θετικά. Και ζητάω εξηγήσεις δημόσια, αυτό που κάνω πάντα, ποτέ δεν απαιτώ αποσωλήνωση, ποτέ δεν απαιτώ διασωλήνωση. Εξηγήσεις ζητάω, το αυτονόητο. Τις ιατρικές προϋποθέσεις για τη διασωλήνωση. Εάν δηλαδή ήταν ιατρικώς επιβεβλημένη η διασωλήνωση, εάν είναι αυτή που πρόκειται να γίνει, ή αν ήταν αυτή που έχει ήδη γίνει. Και επειδή δεν μπορούσε το Αττικό να αποδείξει
ότι η διασωλήνωση του Σπύρου ήταν επιβεβλημένη, ούτε μπορούσε να αποδείξει ο κ. Πουρνάρας πάλι ότι ήταν θετικό το μοριακό τεστ του Σπύρου. Έτσι λοιπόν ο δολοφόνος δικηγόρος κάνει αρνητικό τον Σπύρο Καραπιπέρι και τον βγάζει από το διασωλήνωση. Ε? Τέτοια τεστ λέτε, ε? Ναι. Εκεί λοιπόν πάνω, εκεί όμως πάνω, σήμερα το πρωί μιλάω με τον Δημήτρη, ξημερώματα, παίρνει η Χριστίνα, παίρνει τηλέφωνο τη γυναικολόγο της, εκείνη είναι με την, στην Καβάλα, έχει ιδιωτικό, δεν την παίρνουμε εφόσον είναι, δεν τη δεχόμαστε εφόσον είναι δηλωμένη θετική στο νεοδί. Όμηρος η Χριστίνα. Και πόρτα φάγαμε από παντού. Οπότε απευθύνθηκα στον κύριο Πλεύρη, τον νέο υπουργό υγείας, τον δικηγόρο, τον συναδελφό μου κύριο Πλεύρη, σε αυτό το τραγέλαφο της κυβέρνησης, όπου υπουργός υγείας είναι δικηγόρος και υπουργός δικαιοσύνης γιατρός. Αλλά εμένα μια χαρά μου είναι, ξέρει 5 γράμματα, ξέρει νομικά ο κ. Πλεύρης, καλός δικηγόρος είναι, και απευθύνθηκα δημόσια και συνεχίζω και απευθύνομαι σε αυτόν και το ρώτησα, ρητορικότατο ερώτημα, τι βλέπει εδώ, όχι τι έχει διαπραχθεί, τι διαπράτεται. Έτσι, στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας είναι αυτόφορο το έγκλημα. Έκθεση. Έτσι, άρθρο 306 του νομικού κώδικα. Έκθεση σε κίνδυνο υγείας και ζωής της Χριστίνας. Η Χριστίνα πήρε την τηλεφώνησε στην Δράμα αφού προηγουμένως πήρε την εισαγγελία. Χθες είχα ρωτήσει πάλι δημόσια πίθυνα το ερώτημα στην εισαγγελία Δράμας αν ακούει, αν βλέπει τι γίνεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ, της είπε εισαγγελέας. Απίστευτο. Απίστευτο. Τι θα κάνω εγώ, ρωτάει η Χριστίνα. Δεν είχε απάντηση η εισαγγελέας. Παίρνει τη Δράμα. Παίρνει την γυναικολογική. Το διευθυντή εκεί. Τι θα κάνω εγώ, θα πεθάνω. Είναι τα χέρια μου δεμένα, λέει αυτός. Και θα είναι έτσι. Αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν βγαίνει δημόσια να πει είναι δυνατόν να μου πεθάνει ασθενής επειδή για ποιο λόγο να ντυθούμε αστροναύτες, να τη βάλουμε μέσα, να κάνουμε την κυσαρική, να βγει το μωράκι, να γλιτώσει η μάνα. Και μετά ρίξτε μέσα χλωρίνης, ρίξτε μέσα, βάλτε μέσα το... Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Πραγματικά δεν έχει το Θεό σας. Είναι δυνατόν. Αν ήταν η αδελφή σας, η κόρη σας, τι θα κάνατε. Εσείς εκεί στα νοσοκομεία, εκεί στα υπουργεία. Αν ήταν η αδελφή σας ή η κόρη σας, τι θα κάνατε, θα το δεχόσασταν αυτό ή θα γεννηθεί ήδη από την Τρίτη το παιδί. Ε? Αλλά είναι ανεμβολίαστη και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό, ε. Και δεν μας νοιάζει τίποτα. Και ας πεθάνει. Θα πούμε μετά ότι πέθανε, αυτά παθαίνει κάποιος ο οποίος δεν εμβολιάζεται, δεν μπορούσαμε να την... Γιατί όμως δεν μπορούσατε. Γιατί δεν κατέστατε μέσα εκεί. Γιατί άμα σφάσει τα νερά θα είναι... Θα είναι τη φορά. Δεν τρέπεστε λίγο. Ως πού θα φτάσετε αυτό το παραμύθι. Πόσα ανθρώπινες ζωές πια. Το πόδι του, αν δεν έκανε την επέμβαση γέρος, στο τσακ, με την πίεση που άσκησα, έγινε η επέμβαση. Σας θυμίζω το τετράχρονο αγοράκι στο Πέδον. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Ή την Αναμαρία στην Νίκαια. Είμαστε. Όλα στη μήνυση είναι έτσι.
Όλα εκεί είναι. Και αυτό που της είπαν από τη Δράμα είναι, κορίτσι μου, πες τον Αντωνιάδη να κάνει έγγραφο για λογαριασμό σου στην εισαγγελία, μια αναφορά, να μας βοηθήσει η εισαγγελία. Εντάξει. Θα το κάνω. Πρώτα αυτό εδώ όμως. Έχει πιο πολύ δύναμη. Το ξέρω. Με παρακολουθούν. Και θα κάνω και άλλη μια κίνηση. Την οποία δεν την πω ποτέ. Δεν ξέρω τι θα έκανα άμα ήταν η δική μου αδελφή. Ειλικρινά. Και εννοείται ότι και την αναλγησία τους. Δράμα και Οδή έχουν στήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα την Χριστίνα και αν σπάσουν τα νερά μπορεί να είναι και σαν να πατάνε τη σκανδάλι στο απόσπασμα. Ελπίζω και πιστεύω ότι ο κ. Πλεύρης δεν θα θέλει να φορτωθεί μια τέτοια φρικτή ιστορία με το καλημέρα. Δεν ζητάει πολλά η Χριστίνα. Τα αυτονόητα ζητάει. Να ετοιμάσουν τώρα το χειρουργείο. Εάν δεν έχουν στολές αστροναύτη τα λεφτά που θα δίναμε με τον Δημήτρη για την ιδιωτικό νοσοκομείο, να μας δώσουν ένα λογαριασμό να αγοράσουν στολές αστροναύτη. Αντιθούν λοιπόν με δύο στολές αστροναύτη όσες θέλουν, να μπουν στο χειρουργείο, να κάνουν την κεσαρική, γιατί εάν δεν προλάβουμε και σπάσουν τα νερά, τότε συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Δράμα, ΕΟΔΗ, Υπουργείο Υγείας. Ετοιμάστε το χειρουργείο τώρα. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί μια ιστορία τρόμου. Μια ιστορία απερίγραπης πρωτοφανούς αναλγησίας. Ασύλληπτης εγκληματικής έκθεσης. Κατά τον ποινικό κώδικα. Λύστε το. Τώρα. Κάθε λεπτό που περνάει η Χριστίνα κινδυνεύει. Διαβάσατε όλοι το μήνυμα που μου έστειλε. Την απόγνωση που μοιράστηκε μαζί μου και μέσω εμού τη μοιράστηκε με όλη τη χώρα. Την απόγνωση, την απελπισία, τον φόβο, τον τρόμο. Τι μπορεί να συμβεί το επόμενο λεπτό. Ξέροντας ότι γιατί ήταν απόλυτη. Όχι φυσιολογική γένα. Έτσι καταστρέψει τις καλύτερες στιγμές πάρα πολλών ανθρώπων. Γιατί δεν είναι η μόνη περίπτωση εγκύου που περνάει τέτοια πράγματα, τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, κλείνω. Εννοείται ότι συνεχίζω τις προσπάθειες. Ακούστε μου όμως, ξεχάστε ό,τι έχει γίνει, ξεχάστε τι λέμε, ξεχάστε το όλα, βάλτε τα στην άκρη. Έχετε μια νέα γυναίκα 31 ετών, πρέπει να γεννήσει τώρα, χθες έπρεπε να γεννήσει, κάντε το τώρα, μην αργείτε, κανονίστε το, ετοιμάστε χειρουργείο στη Δράμα, όχι Ιπποκράτη και Παπαγεωργείο να μας μείνει στο, να σπάσει το νερά στο, από τα... στον δρόμο τα τρακουνήματα και έχουμε δράματα στον δρόμο τη Δράμα για το Θεσσαλονίκη, στη Δράμα. Εντάξει. Αυτά. Αυτά γιατί κάποια στιγμή αρχίζεις και σκέφτεσαι να μιλήσεις όχι νομικά και δεν πρέπει.
Καλή συνέχεια σε όλους. Χριστίνα, ψυχραιμία. Ξέρω ότι παρακολουθείς. Ψυχραιμία και εσύ και ο άντρας σου. Θα μιλήσουμε μετά το live και για όλες τις ενέργειες που θα κάνω. Και ελπίζω να έχουμε αποτέλεσμα και να κάνεις την, να γίνει και σαρακή. Λοιπόν, εν αναμονή των εξελίξεων. Χαιρετώ.